Για πάμε στο Σπύρο Καρανικόλα. Ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος ήταν ενεργά στο πλευρό της Φόφης Γεννηματά μέχρι το προηγούμενο διάστημα, γιατί εδώ και κάμποσες ημέρες έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντα τα θεσμικά που είχε με την Χαριλάου Τρικούπη και είναι στο πλευρό του Ανδρέα Λοβέρδου, αλλά δεν πάβει να έχει συνεργαστεί με την Φόφη Γεννηματά. Καλησπέρα, κύριε Καρανικόλα. Καλησπέρα, κύριε Σιαδήμα. Καλησπέρα, κύριε Σκουρή. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές σας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και από εσάς, γιατί ήσασταν από τα πρόσωπα που η Φόφη Γεννηματά εμπιστεύτηκε, ενώ πρόσωπα πιο νέα, με μικρότερη ηλικία, εσείς, ο κύριος Χριστίδης, ο κύριος Χριστοδουλάκης, έβγαλε πρόσωπα μπροστά πιο νέα. Σας εμπιστεύτηκε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σιαδήμα. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τη βαθύτατη θλίψη και τα θερμά συλληπιτήριά μου στην οικογένειά της, στο σύζυγό της, αλλά και στα τρία της παιδιά, τα οποία ξέρουμε οι άνθρωποι που ήμασταν κοντά στην πρόεδρο, ότι τα υπεραγαπούσε και μιλούσε για αυτά με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και ως μάνα, αλλά και ως πολιτικός, έλεγε πάντα για τη νέα γενιά. Όπως πολύ σωστά είπατε, είχα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σταθώ στο πλευρό της Φόφης Γεννηματά τα τελευταία 5 χρόνια, όπου με εμπιστεύτηκε ως συνεργάτη της στην παράταξή μας. Και τρία πράγματα, κύριε Σιαδήμα, κύριε Σκουρή, νομίζω ότι θα έχω με πολύ μεγάλη θέρμη μέσα στην ψυχή μου να θυμάμαι από τη Φόφη Γεννηματά. Την αγάπη της και την προσφορά της για την πατρίδα και τους Έλληνες. Υπηρέτησε την πατρίδα μας από διάφορες θέσεις, με υψηλό αίσθημα ευσυνειδησίας και υψηλό αίσθημα καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα. Το δεύτερο, η συνείδηση και η βαθιά της πίστη στην παράταξή μας και τις μάχες που έδινε για το καλό της παράταξής μας. Αλλά το τρίτο και θεωρώ ίσως το πιο σημαντικό, το οποίο θα κρατήσω ως μάθημα ζωής και ως μάθημα πολιτικής από τη Φόφη Γεννηματά, είναι η ανιδιοτέλεια και η ηθική που τη χαρακτήριζε στην πολιτική. Μάλιστα. Όλη αυτή η αγάπη που, και το κύμα συμπαράστασης που αυτές τις μέρες στάθηκε όλη η Ελλάδα στο πλευρό της Φόφης Γεννηματά και ναι, με την αγάπη της και τις ευχές της για γρήγορη και ταχύ ανάρρωση, νομίζω ότι δηλώνουν και το πόσο αγαπητή ήταν η Φόφη Γεννηματά από άκρον σ' άκρον σε όλη την επικράτεια, παρά τις πολιτικές διαφορές που μπορούσαν να υπήρξαν. Να προσθέσω κάτι που μπορεί να συγκινήσει τον κύριο Καρανικόλα. Η Φόφη Γεννηματά έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα πολλές εισηγήσεις να απομακρύνει τον κύριο Καρανικόλα από τη θέση του, επειδή είχε τις διαφωνίες του και οτιδήποτε, κι όμως κόντρα σε όλες τις εισηγήσεις δεν το έκανε. Αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Εγώ αυτό που μπορώ να καταθέσω είναι ότι η Φόφη Γεννηματά με ανέδειξε τη Silver Globe. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μου έμαθε πολλά πράγματα για την πολιτική. Την εκτιμώ σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό βαθύτατα. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ στεναχωρημένος και συγκλονισμένος από τη σημερινή θλιβερή είδηση που γεμίζει θλίψη απέναντι όλη την Ελλάδα. Και νομίζω ότι η Φόφη Γεννηματά απέδειξε μέχρι και το τελευταίο λεπτό ότι ήταν μια μαχήτρια ζωής, μια μαχήτρια της πολιτικής, μια αγωνίστρια η οποία είχε, κύριε Σκουρή και κύριε Σιαδήμα, να δώσει πολλά ακόμα και στη χώρα και στην παράταξή μας. Κύριε Καρανικόλα, είναι μεγάλη η παρακαταθήκη όμως σε όλους μας και ειδικά στη νέα γενιά που την εμπιστεύτηκε και την αγάπησε, θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Να σας ευχαριστήσουμε για καλά κουράγια. Να είστε καλά.